Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Βάζουμε το νερό και τη ζάχαρη να βράσουν για 5 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο προσθέτουμε λίγο χυμό λεμονιού. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη να φρατέψουν. Προσθέτουμε το λάδι, τον χυμό πορτοκαλιού, το σιμιγδάλι, το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τις βανίλιες και ανακατεύουμε να γίνει η ζύμη. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Την απλώνουμε σε βουτυρωμένο και αλευρωμένο ταψί. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Όσο το γλυκό είναι καυτό, σιροπιάζουμε με χλιαρό σιρόπι. Αφήνουμε για 6 ώρες στο ψυγείο και ετοιμάζουμε την κρέμα αναμειγνύοντας το χυμό πορτοκαλιού, με τη ζάχαρη και τον ιζεστέ. Τα βάζουμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι που να πήξουν. Τη σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε να κρυώσει. Όταν είναι έτοιμη την απλώνουμε στο κρύο γλυκό και βάζουμε στο ψυγείο να σταθεροποιηθεί. Προαιρετικά διακοσμούμε με σαντιγί. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!